Πάμε στο... Θα γυρίσουμε, θα τα ξαναδούμε αυτά. Mm-hmm. Πάμε στον Άγγελο Βουράκη, γιατί έχουμε εξελίξεις τελευταία στιγμή, νομικές εξελίξεις. Άγγελε. Ακριβώς θέλω να σας πω ότι κανείς δικηγόρος δεν δέχεται να αναλάβει τους δύο κατηγορούμενους. Η κυρία ανακρίτρια έχει καλέσει δικηγόρους από τον κατάλογο νομικής βοήθειας. Δύο ήρθαν εδώ όταν κατάλαβαν για ποια υπόθεση πρόκειται, αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Συνέχισε με τηλεφωνήματα από τον κατάλογο και ενημέρωνε ποιους δύο κατηγορούμενους καλούσε τον κόσμο να αναλάβουν. Οι συνάδελφοί μου δικηγόροι αρνήθηκαν. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τεχνικό, νομικό, δικονομικό, για να το πούμε σωστά, ζήτημα με την εκπροσώπηση του κατηγορούμενου. Πώς καλείται αυτό το θέμα τώρα να λυθεί, ναι, καθώς κανένας, επαναλαμβάνω, συνάδελφός μου δεν δέχεται να τους αναλάβει. Επειδή όταν συμπληρώνονται οι 5 μέρες από την κράτηση, να θυμίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί συνελήφθησαν στις 7 του μήνα, δεν μπορούν να κρατηθούν παραπάνω. Κανονικά, αν δεν απολογηθούν σήμερα, αν δεν συνενέσουν, θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό ενδεχόμενο. Θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Ακριβώς. Όταν συμπληρώνονται οι 5 μέρες κράτησης, δεν έχει το δικαίωμα η ανακριτική αρχή να συνεχίζει την κράτησή σου παρά μόνο με τη συνένεσή σου. Και πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, γι' αυτό μέσα στις 5 μέρες πρέπει να απολογούνται όλοι οι κατηγορούμενοι. Πώς προσπαθεί να λύσει τώρα το θέμα η κυρία ανακρίτρια? Ναι. Ο δικηγόρος, τον οποίο αρχικά είχε φωνάξει ο 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος μας δήλωσε το πρωί ότι δεν θα αναλάβει, επειδή είναι και αυτό στον κατάλογο της νομικής βοήθειας, φέρεται να επιτάσσεται εντός εισαγωγικών από την ανακρίτρια να εκπροσωπήσει τυπικά και τους δύο κατηγορούμενους στην σημερινή ανάκριση. Πληροφορίες μας λένε ότι θα τηρήσουν το δικαίωμα σιωπής. Δεν θα πούν πολλά πράγματα, θα πούνε πολύ λίγα και θα επιφυλαχθούν να απολογηθούν πιο αναλυτικά στην πορεία. Άγγελε, επανερχόμαστε σε λίγο σε σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε στο sky.gr να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν υπάρχει μόνο αυτό το θέμα. Η επικαιρότητα είναι χάλια έτσι κι αλλιώς.